Και πάμε στην επόμενη συνταγή μας για σήμερα. Θα φτιάξουμε πορκέτα. Και μόνο το όνομα πραγματικά όλους μας γεμίζει το στόμα με γεύση. Θα φτιάξουμε χοιρινό στο φουρνό, τραγανό απ' έξω, ζουμερό από μέσα. Θα γεμίσουμε με μορταδέλα και τυρί και θα σερβίρουμε με πατάτες baby. Πώς σας ακούγεται? Πεσίου και δελαστικό. Και τα σάγια μας τρέχουνε. Πάμε να δούμε τελικά. Πάμε. Για την πορκέτα με πατάτες baby θα χρειαστούμε 2 κιλά πανσέτα με δέρμα, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 1 κουταλιά της σούπας δενδρολίβανο, 1 κουταλιά της σούπας φασκόμηλο, 50 γραμμάρια μουστάρδα, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια γραβιέρα, 200 γραμμάρια μορταδέλα σε φέτες, αλάτι και πιπέρι. Για τις πατάτες, 1 κιλό πατάτες baby βρασμένες, 500 ml λιέλαιο, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε πολύ απλά με την πορκέτα μας. Βάζουμε την πορκέτα μπροστά, έχουμε μία πανσέτα χωρίς κόκαλο όπως τη βλέπετε, τέλεια, καταπληκτική. Και αυτό που θα κάνετε είναι να πάρετε ένα μαχαίρι και να την ανοίξετε λίγο για να μπορέσουμε να βάλουμε περισσότερο γέμιση. Και πολύ απλά βλέπουμε το κρέας μας δείχνει που μπορούμε να τα ανοίξουμε. Ας πούμε εδώ, μπορούμε να τα ανοίξουμε. Σωστά φίλε Μπελέση? Ναι. Κοίτα, δεν θέλω να ζοριστείς, όσο μπορείς να τα ανοίξεις. Το σημαντικό σε αυτή την πανσέτα που έχουμε αγοράσει ποιο είναι? Δεν έχει κόκαλο. Ένα δεν έχει κόκαλο, αλλά τι έχει? Μπράβο! Για να φτιάξουμε μια σωστή πορκέτα πρέπει να κρατήσουμε το δέρμα, γιατί το δέρμα θα γίνει τραγανό, θα γίνει ωραίο, θα γίνει σεξι. Θα ανοίξω και λίγο και από εδώ. Οπότε, όπως βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο ανοίγουμε περισσότερο την επιφάνεια του χοιρινού μας, οπότε τι μπορούμε να ρίξουμε? Περισσότερο αλατοπίπερο, περισσότερα μυρωδικά και να πάει η γεύση μέχρι μέσα-μέσα. Εννοείται πως στην όλη διαδικασία την κάνετε μόνοι σας στο σπίτι, δεν χρειάζεται βοήθεια, είναι πάρα πολύ εύκολο και δεν χρειάζεται να είστε και ειδικοί στο όλο πράγμα. Λοιπόν, θέλουμε αρωματικά. Πού είναι το ψαλίδι μου? Να το. Τι αρωματικά θα βάλουμε? Θυμάρι. Θυμαράκι. Πάμε να ξεκινήσουμε με το θυμάρι. Μας αρέσει το θυμάρι εδώ. Θυμάρι. Πάει το θυμάρι. Εδώ. Άλλο. Φασκόμηλο. Φασκόμηλο. Του πάει πάρα πολύ. Το φασκόμηλο είναι το μυρωδικό του χοιρινού, να θυμάσαι. Είναι το ένα φτιαγμένο για το άλλο. Φασκόμηλο και χοιρινό είναι η καλύτερη φίλη. Το φασκόμηλο πάει. Είμαι σίγουρος πως ξέρεις. Άλλο. Δεντρολίβανο. Θες κάτι άλλο? Είμαστε πάρα πολύ καλά, φίλε. Άμα βάλεις αυτά τα μυρωδικά εδώ μέσα, τελειώσαμε. Λοιπόν, πριν όμως ρίξω τα μυρωδικά, θα κάνω μια μαγιά. Θα ρίξω μουστάρδα. Θα βάλετε απαλή μουστάρδα σε περίπτωση που δεν σας αρέσει το καυτερό. Καυτερή μουστάρδα σε περίπτωση που σας αρέσει το καυτερό. Μπελές, εσύ τι θα βάλεις? Κοίταξε, μπορούμε να πάρουμε την καυτερή, όχι την αγγλική που καίει, καίει. Μπορούμε να πάρουμε την ήπια καυτερή που ουσιαστικά ούτε θα το καταλάβουμε σε όλο αυτό το κρέας. Ρίξε τη μουστάρδα εδώ. Δεν είναι φανταστικό, ε? Και είναι και φανταστική συνταγή και πάρα πολύ εύκολη. Τώρα, ήρθε η ώρα για αλατοπίπερα κτλ. Λαδάκι θα βάλουμε ελάχιστο, ίσα-ίσα για να βοηθήσουμε την πασέτα να βγάλει το λίπος της στην αρχή. Μόνο λίγο ελαιόλαδο, αλλά αλάτι και πιπέρι δεν πρέπει να το λυπηθούμε. Το καταλαβαίνεις. Ξεκινάμε με πιπέρι, εδώ, αλάτι, μην το λυπηθείτε, βάζω αλάτι, το βλέπετε, γιατί άμα δεν αλατίσω τώρα, μετά δεν μπορώ να αλατίσω. Τώρα, τα μυρωδικά μας. Θέλεις να τα κόψουμε το ψαλίδι με μαχαίρι? Ψαλίδι. Ψαλίδι, είπες, ψαλίδι θα κάνω. Οπότε, πάρτε το ψαλίδι σας, εδώ, κόψτε τα μυρωδικά σας. Θυμάρι, δεντρολίβανο, φασκόμηλο. Θέλω μυρωδικά, μουστάρδα, λίγο λαδάκι, τυρί. Δεν το περίμενες. Και όπως βλέπεις τι δεν έχω κάνει, δεν έχω λυπηθεί το τυρί. Ή βάζουμε ή δεν βάζουμε, εντάξει. Έχω βάλει γραβιέρα, μπορείτε να βάλετε κεφαλοτήρι. Αν βάλετε κεφαλοτήρι δεν πρέπει να βάλετε καθόλου αλάτι, γιατί έχει αρκετό αλάτι το κεφαλοτήρι. Οπότε πάντα ρυθμίζουμε το αλάτι σύμφωνα με το τυρί που θα ρίξουμε. Και αυτό που μου αρέσει σε αυτή τη συνταγή να βάζω είναι το συγκεκριμένο αλαντικό, που είναι τι? Μορταδέλα. Πάριζα. Μορταδέλα. Μορταδέλα, βρε. Αθεόφοβε, δεν έχεις φάει μορταδέλα σπίτι? Δεν παίρνει γυναίκα? Δεν είναι το κλασικό που πάτε το Σάββατο στο σούπερ μάρκετ, παίρνετε σαλάμι αέρος, μορταδέλα και πάριζα και τα ανακατεύετε όλα μαζί σε ψωμί με τυρί και κάνετε το υπέρ το σάντζες και τρώτε? Όχι. Α, εντάξει.
Συγγνώμη πάρα πολύ, εμείς στη Θεσσαλονίκη το κάναμε. Οπότε νομίζω ότι η μορταδέλα είναι φανταστικό. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, κοιτάξτε τι θα κάνετε. Θα πάρετε και θα τυλίξετε αυτό το κομμάτι που ανοίξαμε και αυτό το κομμάτι που ανοίξαμε, εδώ και εδώ, και μετά θα τυλίξετε όλη την μπορκέτα. Οπότε τι πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται να φύγει τίποτα απ' έξω. Έχουμε κάνει τον υπέροχο αυτόν φάκελο και ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτόν τον υπέροχο φάκελο. Με τι? Μπράβο, αγόρι μου! Θα πας πολύ μπροστά. Θα γίνεις μία μέρα περατέρ. Ή διευθυντής φωτογραφίας. Κάτι τι τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς δένουμε την μπορκέτα. Η πέτσα μας πρέπει να είναι από την πάνω πλευρά, γιατί θέλουμε να γίνει τραγανή. Οπότε, πάρτε, κάντε έναν κόμπο. Με το που κάνουμε τον κόμπο, παίρνουμε το σκηνάκι, το βάζουμε από κάτω και παίρνουμε και το περνάμε από εδώ. Ταπ, βγάζουμε όλο το σκηνί και τι κάνουμε? Δένουμε εδώ την μπορκέτα μας. Συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ξανά σκηνάκι εδώ. Όταν δένουμε το χοιρινό, δεν το δένουμε απλά για να κρατήσει τη γέμιση. Οποιοδήποτε κρέας βάζουμε στο φούρνο όταν το ψήνουμε, το κρέας έχει την τάση με το που πιάσει θερμοκρασία κατευθείαν να αλλάζει σχήμα. Οπότε τι γίνεται? Γίνεται ανομοιόμορφο το ψήσιμο μέσα στο φούρνο. Θα χρειάζεται να ψήσουμε παραπάνω ώρα αυτή την πλευρά και λιγότερη αυτή την πλευρά. Το έπιασες, Μίτσο? Μπράβο. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, με το που τελειώσουμε από τη μία πλευρά, παίρνουμε το σπάγκο, το γυρνάμε από την κάτω πλευρά έως την άλλη και έτσι με αυτόν τον τρόπο, τι κάναμε? Κρατήσαμε πάρα πολύ σταθερό το χοιρινό μας ή οποιοδήποτε κρέας θέλουμε να κρατήσουμε σταθερό. Στο τέλος ξανακάνουμε έναν κόμπο. Εδώ. Ποιος κόμπος είναι αυτός, φίλε μου, ξέρεις? Σταυρόκομπο, ρε παιδιά. Ο πιο κλασικός κόμπος που υπάρχει. Λοιπόν, δέσαμε και φύγαμε να ψήσουμε. Έχω λαδόκολλο αλουμινόχαρτο. Εδώ και εδώ. Οπότε, αλουμινόχαρτο, λαδόκολλα. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Και είναι όλο γεμιστό μέσα. Παναγία μου. Ελαιόλαδο, γιατί? Για να βοηθήσουμε λίγο τα λιπαρά να φύγουν από το χοιρινό μας. Πιπέρι. Αλάτι. Και βουαλά. Κλείνουμε. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Τώρα, σε περίπτωση που αναρωτιέστε, να σας πω ότι η πανσέτα είναι το πιο οικονομικό κρέας που μπορείτε να πάρετε στο χοιρινό και όντως, άμα κάνετε αυτή τη διαδικασία, το μεταμορφώνετε τελείως. Και δεν θα το δείτε τώρα, θα το δείτε μόλις θα το βγάλω από το φούρνο. Τώρα, οπωσδήποτε όταν ψήνουμε ένα κρέας μέσα στο φούρνο, το ψήνουμε πάνω σε σχάρα. Γιατί? Γιατί άμα κουμπάει πάνω στο ταψί, πυρώνει το ταψί και καίει το κρέας μας από κάτω. Οπότε πάντα μα πάντα στη σχάρα. Οπότε θέλω 180 βαθμούς στο φούρνο, θα βάλετε για 3 ώρες και μετά από τις 3 ώρες θα ξεσκεπάσουμε η πέτσα προς τα πάνω και θα ψήσουμε άλλη μισή ώρα 45 λεπτά μέχρι που να γίνει τραγανή η πέτσα. Το πιάσαμε? Ναι. Άρα 3,5 με 4 ώρες maximum όλο το ψήσιμο. Με το που είναι έτοιμο το χοιρινό ή μάλλον πριν να είναι έτοιμο το χοιρινό, εμείς θα ετοιμάσουμε και πατατούλες για να σερβίρουμε. Παρόλο που η πορκέτα είναι ένα διεθνές πλέον πιάτο που σερβίρεται σε εστιατόρια σε ολόκληρο τον κόσμο, η προέλευσή της είναι ιταλική. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε από την Αρίτσια, ένα προάστιο της Ρώμης που έχει αναγνωριστεί επισήμως από το Υπουργείο Γεωργίας της χώρας ως τόπος γέννησης του παραδοσιακού αυτού ιταλικού πιάτου. Λοιπόν, η πορκέτα μου είναι σχεδόν έτοιμη, οπότε πάμε να τηγανίσουμε τις πατάτες μας. Έχω πατάτες baby εδώ, όπως βλέπετε. Τις έχω βράσει, τις έχω κόψει στη μέση και θα τις στρίξω μέσα στο λάδι μου. Εδώ, σιγά σιγά. Ουοπ. Και ουοπ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, να θυμάστε πάντα ότι όταν βράζετε τις πατάτες και μετά τις τηγανίζετε, γίνονται πάρα πολύ τραγανές και είναι πολύ πιο εύκολες για να γίνουν. Και επίσης δεν χαλάει το λάδι. Γιατί άμα κάνω το βράσιμο 100% μέσα στο λάδι, πάντα το λάδι χαλάει πολύ πιο εύκολα. Αυτές δεν θέλουν πολύ ώρα. Σε 3-4 λεπτά και θα είναι έτοιμες. Οπότε πάμε να βγάλουμε την πορκέτα του φούρνου να δούμε τι γίνεται. Και πώς έχει γίνει και άμα έχει γίνει ωραία. Πλάκα κάνω, εννοείται πώς έχει γίνει ωραία. Απλά το λέω επίτηδες για να το βγάλω από το φούρνο και να πείτε όλοι: Παναγία μου! Τι πράγμα έχει γίνει αυτό! Κλείσε! Εδώ! Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ πόσο εντυπωσιακή έχει γίνει. Μία πανσέτα που βάλαμε στο φούρνο και ο φούρνος τα έκανε όλα μόνος του. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε τίποτα εμείς. Μέσα είναι γεμιστό με τυρί και μορταδέλα. Βάλαμε και όλα τα αρωματικά μας. Οπότε βγάλτε το σκηνάκι εδώ και εδώ. Λοιπόν, και έχω μία ωραία πιατέλα εδώ.
Καίει. Και πολύ προσεκτικά γιατί θα σπάσει. Και όπως είναι, πάει εδώ. Αυτό πάει πίσω. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να βγάλω και τις πατάτες μου. Κοιτάξτε εδώ. Μπαμ, μπαμ. Σε δύο λεπτάκια γίνανε. Δεν χρειάζεται να βράζετε με τις ώρες, οπότε σβήστε τη φωτιά σας. Εδώ. Ούτε 10 ώρες να καίνε τα λάδια, να φοβόμαστε στο σπίτι, μην τυχούν και γίνει τίποτα. Ούτε να ζοριζόμαστε. Το λάδι μένει πεντακάθαρο. Κάναμε τηγανιτές πατάτες στον ελάχιστο χρόνο. Εν τω μεταξύ, άμα βράσουμε τις πατάτες, μπορούμε να τις κρατήσουμε για 4-5 μέρες στο ψυγείο χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν έχει κανένα θέμα. Και εδώ πέρα θα ρίξω πιπέρι, αλάτι και πάπρικα, λίγο πάπρικα καπνιστή και λίγο ξερή ρίγανη. Για πείτε. Συνδυασμός που σκοτώνει. Ανακατεύουμε. Εδώ και οι πατάτες μας θα πάνε γύρω-γύρω από το χοιρινό. Εδώ. Και αρχίζουν οι βαριές ανάσες. Για την μπορκέτα με πατάτες baby, απλώνουμε την πανσέτα στον πάγκο εργασίας μας με το δέρμα προς τα κάτω. Χαράζουμε το κρέας και το ανοίγουμε για να κάνουμε μία θήκη. Αλείφουμε μουστάρδα σε όλη την επιφάνεια της πανσέτας, βάζουμε ελαιόλαδο, πιπέρι, αλάτι, θυμάρι, δενδρολίβανο και φασκόμηλο ψιλοκομμένα, γραβιέρα, τη μορταδέλα και τυλίγουμε σε ρολό. Δένουμε με σπάγκο, απλώνουμε ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και τυλίγουμε με τη λαδόκολλα. Τυλίγουμε και με αλουμινόχαρτο και μεταφέρουμε σε ταψί με σχάρα. Ψήνουμε για 3 ώρες σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς, ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για επιπλέον 30 με 60 λεπτά. Για τις πατάτες, τις τηγανίζουμε σε ηλιέλαιο μέχρι να πάρουν χρώμα. Αφαιρούμε σε μπολ και προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, πάπρικα, ρίγανη και σερβίρουμε με την μπορκέτα. Θέλετε να δείτε πώς την κόβουμε αυτή την μπορκέτα? Κοιτάξτε εδώ. Ακούτε έτσι. Απ' έξω είναι τόσο τραγανή και μέσα είναι τόσο μαλακή, τόσο ζουμερή, τόσο καίη. Τώρα είναι πραγματικά για ανάσες. Κοιτάξτε εδώ. Άντε, γεια. Λοιπόν, εσύ κυρία μου θα πας πίσω στην πιατέλα. Οχ, θα μπουν και οι πατατούλες εδώ. Και εσύ κυρία μου εκεί. Θα πας εδώ με λίγες πατάτες. Παναγία μου. Ένα-δύο κομμάτια, Μπελέση. Δύο, έτσι. Ένα. Για να μην σου πω τρία. Όχι τρία, όχι τρία, είναι πολύ. Εδώ και εδώ. Και βέβαια τη μουστάρδα από δίπλα. Τώρα, θέλω λίγο βοήθεια. Όποιος θέλει και από έξω μπορεί να έρθει. Ελάτε και στις παιδιά μέσα. Το κόλπο είναι εδώ, να πάρουμε λίγο μουστάρδα, να βουτήξουμε μέσα. Έλα, Νίκο, έλα. Πω, Παναγία. Είναι μια οικογενειακή στιγμή. Μια οικογενειακή στιγμή. Το κόβω σε κομματάκια. Δεν χρειάζεται καν να κόψετε εσείς. Και έτσι όπως είναι, παίρνουμε. Με λίγο μουστάρδα για αρχή. Βουτάμε στη μουστάρδα. Ωραία. Είναι κλάμα η όλη φάση. Είναι κορυφαίο. Είναι κόλαση. Κόλαση. Δεν υπάρχει. Κόλαση. Έχω εκστασιαστεί. Πολύ δύσκολη λέξη. Έλα, αγόρι μου. Έχω ολόκληρο. Αυτό είναι το. Πήγες για την πέτσα, ε.